Δεν νοείται Ελλάδα δίχως θάλασσα. Πώς μπορείς να ξεβάψεις το μπλε από την καρδιά και την ταυτότητα των πρωτοπόρων της ναυσιπλοείας Ελλήνων, όταν τα κατορθώματα αυτών μαρτυρούνται πάνω σε στίχους αρχαίων επών, σε ακιδογραφήματα μινοϊκών και μικυναϊκών πλοίων, σε μύθους, σκεύη, σφραγιδόλιθους και βραχογραφίες χιλιετιών. Στα βάθη των αιώνων και στο Αιγαίο πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με αναφορές το πρώτο ταξίδι ανοιχτής θάλασσας και πρόκειτο για τη μεταφορά οψιδιανού από τη Μήλο στην Αργολίδα δεκάδες χιλιάδες χρόνια πίσω. Από τα μονόξυλα, τις χεδίες, τα κοπήλατα και τα ιστιοφόρα οι Έλληνες είχαν προβάδισμα σαν ναυτίλοι και απέδειξαν το χαρίσμά τους στην τέχνη του καραβομαραγκού. Στα Καρνάγια ναυπηγούσαν και επισκεύαζαν τα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη, βάρκες, σακολεύες, τσερνίκια, περάματα, τρεχαντήρια, μαούνες, καραβόσκαρα, προσφέροντας την αγάπη, τη γνώση και το μεράκι τους σε μια κοπιαστική διαδικασία μέχρι να φτάσει το δημιούργημά τους να ελευθερωθεί στο απέραντο γαλάζιο. Κάθε σκαρί είχε προσωπικότητα και διαλαλούσε την ψυχή και την ευαισθησία του μαστορά του. Δεν ήταν γέννημα καλουπιού, αλλά μοναδικό δημιούργημα του κάθε τεχνίτη που με υπομονή και μαεστρία ξεκίναγε το σχάρωμα, το πλανάρισμα των ξύλων, το πέτσωμα και το καλαφάτισμα ώσπου να λυθεί το σόκορο και να καταλήξει να δώσει πνοή και υπόσταση στο σκάφος του με το φόρα βόλτα. Στα Καρνάγια, όπως τη Σάμου, του Πόρου, της Έλληνας, της Ίδρας, των Σπετσών, του Πειραιά, του Περάματος, της Μυτιλίνης, του Πύργου και του Γαλαξιδίου, κρύβονται οι αναμνήσεις μιας παραδοσιακής τέχνης, πολύτιμης, ριζωμένης στην αρχαιότητα που την είναι εξαφανιστεί και με τις ευλογίες του νόμου που σε αντάλλαγμα επιδοτήσεων επετράπη και επιβλήθηκε κατά κάποιο τρόπο η καταστροφή ξύλινων αλλιευτικών, πολλά εκ των οποίων μεγάλης πολιτιστικής αξίας. Η απουσία κινήτρων για τη διατήρησή τους, η επέλαση των πλαστικών σκαφών επίσης, συνετέλεσαν στο να αγνοούνται ή να σαπίζουν σκαριά που θα μπορούσαν να κοσμούν τα λιμάνια και τις θάλασσές μας ακόμη και σήμερα. Η προαιώνια ναυπηγική τέχνη ψυχοραγεί, καθώς κομματιάζονται τα σκάφη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στο βωμό του εξυγχρονισμού και μαζί με αυτά σπαράσουν οι καρδιές στη θέα ενός επιδοτούμενου εγκλήματος κατά της ιστορίας, της παράδοσης και της ελληνικής ταυτότητας. Μη έχοντας κίνητρα λοιπόν και ενδιαφέρον για τη διάσωσή τους και με την κυριαρχία πλέον των πλαστικών, ας διατηρήσουμε τουλάχιστον την ελπίδα πως τα λίγα που απέμειναν να στολίζουν την ελληνική θάλασσα δεν θα καταλήξουν κι αυτά μια γλυκιά ανάμνηση, ώσπου μια άλλη να τη σκεπάσει.